Και έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, ζήτησε να παρέμβει, η κυρία Κωνσταντίνα Παντέλαρου, που είναι από το 26ο ΓΕΛ Αθηνών. Είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών Αθήνας. Θα ήθελα να την ακούσουμε με προσοχή. Εγώ δεν θέλω να κάνω διάλογο μέσα. Όχι, δεν θα κάνετε εσείς διάλογο. Θα τη βγάλετε αφού τελειώσω, εγώ παρακαλώ. Κύριε Γεργιάδη, ας την ακούσουμε. Εγώ δεν θέλω, να μην μιλήσετε μαζί μου, δεν θέλω. Μην μιλήσετε μαζί της, να ακούσουμε την άποψή της. Θα την βγάλετε αφού τελειώσω εγώ. Να ακούσουμε την άποψή της. Έχω να πω 200 πράγματα για το ΕΣΠΑ το οποίο κάνουμε τώρα. Θα τα πείτε όλα. Για τα παιδοδικά μας αναλία. Για ένα σωρό πράγματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Παρακαλέσω, έχω δουλειά, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Αν θέλετε να βγάλετε την κυρία πολύ ευχαρίστω, όταν τελειώσω εγώ. Αν θέλετε να τελειώσουμε τώρα, καμία αντίρρηση. Εντάξει, Υπουργέ, πάντως δεν είναι και σωστό αυτό που λέτε τώρα. Σας είπα, δεν θέλω. Δεν θα μπείτε σε διάλογο, κύριε Γεωργιάδη, μαζί της. Να το σεβαστούμε, τώρα που δεν θέλει. Έχω κάτι παρακαλώ πολύ σοβαρό, γιατί έχω δουλειά. Εγώ δεν θα κάνω δουλειά. Κυρία Παντέλαρου, να πούμε στην κυρία Παντέλαρου να μας συγχωρήσει, θα την ακούσουμε αμέσως μετά, μόλις τελειώσουμε τον Υπουργό. Σε δύο λεπτάκια, κυρία Παντέλαρου. Μαριάννα, τι ήθελες να πεις.